Είναι έρωτας ο Πόντος για μας. Η Πόντη είναι η πονημένη Ελλάδα. Συγκινούμαστε και κλαίμε. Είναι στο αίμα μάλλον. Έχει αντίσταση, έχει δύναμη, έχει χτίσιμο από την αρχή. Να περάσαμε μια μεγάλη φτώχεια, αλλά ήμασταν τρισευτυχισμένοι. Τα αγαπώ αυτά τα λογαριασμά. Σε όλα τα πράγματα θέλει υπομονή. Μου λείπει. Γι' αυτό και γέμισε εδώ τον τόπο με φωτογραφίες, γιατί την έχω πάντα μαζί μου. Ζωή σου έδωσε ο Θεός. Καρδιά από την καρδιά μου. Κομμάτι κορμί από το κορμί μου. Και ψυχή από την ψυχή μου. Αυτό είναι μάλλον. Το λέω καλή αφρίκη, συγκινούμε και πρέπει να αγωνιζόμαστε. Αυτό. Το ταξίδι στην Κοζάνη δεν είναι εύκολο, ούτε πολύ διαφημισμένο. Δεν θα το βρεις σε καμία λίστα προτινόμενων ταξιδιών. Δεν υπάρχει καλά-καλά ούτε ένα αφιέρωμα για αυτόν τον τόπο. Ίσως γι' αυτό διαλέξαμε να πάμε. Και δικαιωθήκαμε. Είδαμε μια άλλη Ελλάδα. Μια πονεμένη Ελλάδα. Καθώς οι μνήμες του ξεριζωμού των ποντίων είναι ζωντανές. Είδαμε λεβεντιά, πάθος, αλλά και προσπάθεια. Προσπάθεια να ζήσεις, να δημιουργήσεις και να προχωρήσεις με ό,τι σου δίνει το περιβάλλον σου. Γυναίκες να γελάνε στον κρόκο και άντρες να χορεύουν στα ρακοκάσανα. Και τελικά μάθαμε πολλά. Συγκινηθήκαμε, γελάσαμε και χορέψαμε. Ο Σπύρος, ο Θέμης, η Νανά, η Φωτεινή, η Μαρία και όλοι όσοι συναντήσαμε εδώ μας μίλησαν για μια ζωή αλλιώς. Μάνα Ελλάδα έψαξαν οι Πόντιοι πρόσφυγες όταν έφτασαν εδώ. Την κακιά μητριά βρήκαν σε πολλές περιπτώσεις. Η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή. Μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού δεν αντίκρισε με συμπάθεια τους πρόσφυγες. Για τους Ποντίους, η επαφή τους με τους γηγενείς ήταν ένα τραυματικό σοκ. Πολλοί εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία και αρκετοί σε Αθήνα και Πειραιά. Οι περισσότεροι έψαξαν τόπους που έμοιαζαν με αυτούς που άφησαν πίσω τους. Στην Κοζάνη βρέθηκαν Πόντιοι προερχόμενοι από αγροτικές περιοχές. Το εκπληκτικό με τους Ποντίους είναι ότι παρά τις αντικσοότητες της προσφυγιάς, πρόκοψαν παντού και βοήθησαν την Ελλάδα να προκόψει. Εμπλούτησαν με τις δικές τους παραδόσεις τον ελλαδικό πολιτισμό. Μάρτυρες αγέροχοι στο πέρασμα των αιώνων, τα ποντιακά τραγούδια και οι χοροί εξιστορούν τη ζωή, τη λεβεντιά, τη χαρά και τη λύπη, την ελπίδα και τα πάθη των Ποντίων.
πες πώς σου βγαίνει αυτή η φωνή όταν χορεύεται από μέσα σου. Είναι λίγο δύσκολο να το εκφράσω. Είναι κατάθεση ψυχής. Το συγκινητικό είναι κυρίως η μεγάλη ιστορία του ποντιακού ελληνισμού, που είναι μια ιστορία που πονάει ακόμα. Γιατί άδικα οι παππούδες φύγαν από τον Πόντο, ξεριζώθηκαν με πολλές εγκληματικές ενέργειες των Τούρκων και όσοι επέζησαν το 1919 που ξεκίνησαν να έρθουν στη νέα τους πατρίδα, και αυτοί ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ στους δρόμους με τις κακουχίες, με τα κρύα, με τα λοιπά. Και όταν ήρθανε στην Ελλάδα τους βάλανε, δήθεν ότι ήτανε βρώμικος λαός, τους πλένανε με κρύα νερά και τους είχαν έξω μείον 40 βαθμούς. Τα εγκλήματα αυτά μας τα φέρανε οι παππούδες μας. Μαζί τους φέρανε όλη αυτή την παράδοση που σήμερα εμείς την συνεχίζουμε, την μεταδίδουμε, την μεταλαμπαδεύουμε στις επόμενες γενιές, γιατί ο χορός είναι το λιγότερο. Εδώ όλοι μας είμαστε μια ψυχή. Είναι όταν ακούμε τη λύρα να παίζει, γίνεται μια αναστάτωση ψυχική, λέμε. Και πάθος μεγάλο για την παράδοσή μας. Είναι έρωτας ο Πόντος για μας. Σ' αρέσει η μουσική ποντιακή? Πάρα πολύ, μόνο ποντιακά ακούω. Γιατί μιλάνε τα ποντιακά τραγούδια? Πάντα για πόνο. Και σιγά μου για χαρά. Η Πόντια είναι η πονημένη Ελλάδα. Πολύ ωραία το Θέμη, ε? Πάρα πολύ ωραία. Πού είμαστε? Τη λίμνη Πολυφύτου. Τι ψάρια έχει? Να τα ονομάσω? Ναι. Τούρνα, ουλιανό, πρική, κρυβάδι, πλατίκα. Αυτά τα ψάρια έχει και την καραβίδα που έχουμε. Εκτός από το κρυβάδι και την καραβίδα, δεν ξέρω κανένα άλλο. Φέτος μας έχει... Δεν μπορούμε να βγάλουμε καθόλου ψάρια. Γιατί? Λόγω καιρού, λέμε εμείς.
Επειδή έχει ακόμα υπερθέρμανση. Ακόμα είναι ζεστά τα νερά. Σε είδα να στενάζει, γιατί δεν είναι, είναι δύσκολη δουλειά, ε? Η δουλειά είναι δύσκολη. Αρκετά δύσκολη. Ο παππούς και η γιαγιά του Θέμη ήρθαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Εκείνος από πολύ μικρός έφυγε στη Γερμανία μετανάστης. Και εκεί πού δούλευες? Στην αρχή σε εργοστάσιο, ρεστοράν και μετά άνοιξα δικιά μου δουλειά. Πιτσαρία και μπειραρία που λένε, κέντρο διασκεδάσεων για τους Γερμανούς. Πώς ήταν εκείνα τα χρόνια στη Γερμανία? Πολύ καλύτερα από εδώ. Και γιατί γύρισες τότε? Για την οικογένεια. Ήθελες να μεγαλώσουν με τον ελληνικό τρόπο? Και με τον ελληνικό τρόπο, και είχα και 20 χρόνια όταν γύρισα. Γιατί και 20 χρόνια ξενιτιά δεν είναι λίγα. Και να έρχεσαι με άδεια να περνάς καλά εδώ και βλέπεις τον τόπο σου. Ήρθα εδώ και συνεχίζω με τον αγώνα. Και εδώ τι κάνεις? Εδώ έχω αλλάξει πολλές δουλειές. Η τελευταία δουλειά είναι αυτή που ασχολούμαι με το ψάρι επαγγελματικά. Αυτό το επάγγελμα, το ψαρά, πώς το έμαθες? Μανία, ήταν ψαράς ο πατέρας μου, ο παππούς μου. Από τότε. Άρα είχες τα ερεθίσματα. Εντάξει. Μικρό παιδί δεν θα έλεγα ότι ήξερα να ψαρεύω, αλλά όποιος θέλει μαθαίνει. Εμένα μου αρέσει αυτό που κάνω. Αλλιώς δεν θα το φτιάχνω. Πώς είναι η ζωή εδώ? Καλά. Πολύ καλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό και κάθομαι. Τι σου αρέσει? Η φύση, το περιβάλλον, ασχέτως τη δουλειά που κάνουμε. Έχεις τα πάντα. Δεν θα πεινάσεις. Ένα στρεμαγή θα βάλεις και θα έχεις να τρως. Κάνετε βόλτα μέσα στη λίμνη, ε? Να κάνω μια βολτίτσα. Τζάμι είναι σήμερα. Πολύ ωραία. Είναι καλό για σας. Ναι. Γιατί άμα είχε αέρα δεν θα μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Φουρτουνιάζει η λίμνη? Αρκετά. Τα ποντιακά τα φαγητά μου θυμίζουν τη γιαγιά μου και η πεθερά της ήταν μικρασιάτισσα και είχε μάθει να μαγειρεύει και μικρασιάτικα και ήταν κάποια από τα πιάτα που έβαλα στο μενού, δηλαδή έχουν σχέση με αυτές τις γεύσεις του ποντ, της μικρασίας. Mm-hmm. Και τρελαίνομαι, δηλαδή. Δύσκολο συνδυασμό. Είσαι ανάμεσα σε δύο συμπληγάδες, μικρασία και πόντος. Πολύ καλές μαγείρισες. Είναι γνωστό πόσο μοναδική είναι η κουζίνα του πόντου. Η Νανά από τα Σέρβια Κοζάνης, με επιρροές από τη γιαγιά αλλά και τον πατέρα Επιφάνιο από το Άγιο Όρος, έχει πάει τη μαγειρική της δυνότητα σε άλλο επίπεδο. Γι' αυτό και έχει αποσπάσει πολλά βραβεία και διακρίσεις. Νανά μου, έχεις ένα υπέροχο χώρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποια είναι η Άννα? Η Άννα είναι η μαμά μου. Η μαμά μου το είχε εστιατόριο 30 χρόνια. Δούλευε στην κουζίνα την πολύ μέσα που έχω εγώ αποθήκη, που δεν είχε ούτε παράθυρο και από εκεί μέσα μας μεγάλωσε. Οπότε αν αυτό δεν ήταν η κουζίνα της μαμάς Άννας, τι νος ήταν? Τους αγαπώ πολύ τους γονείς μου, καταπληκτικοί άνθρωποι. Και μας μεγάλωσαν σωστά, μας έκαναν σωστούς ανθρώπους. Τι σημαίνει σωστός άνθρωπος? Να νοιάζεσαι για τον διπλανό, να προσπαθείς να γίνεις καλύτερος. Μαμά μου ειδικά, μαμά μου έκανε πάντα όσο κάνουν 20 άντρες μαζί. Δούλευε για μέρες ολόκληρες, χωρίς να κοιμηθεί με ένα μπάνιο που λένε, για να μην μας λείπει τίποτα. Ήταν από τις πρώτες γυναίκες στη λέσχη αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος, σαν μέλος.
each night as while I sleep. Εγώ μεγάλωσα μέσα σε μια κουζίνα. Είχα γεύσεις, αρώματα. Και την αγαπάω την κουζίνα. Στηρίζεις τους τοπικούς παραγωγούς πολύ, ε? Τον αγαπάω τον τόπο μου και θεωρώ ότι αν μείνουμε περισσότεροι νέοι άνθρωποι θα τον αναδείξουμε κιόλας στον τόπο, γιατί έχουμε πολλές ομορφιές φυσικές, έχουμε ιστορία, δηλαδή υπάρχει πάνω το Βυζαντινό το κάστρο, έχουμε τη λίμνη, πάνω το βουνό. Είναι όμορφος τόπος. Το σημαντικότερο βραβείο για την Ανά όμως είναι η σχέση που είχε με τον πατέρα Επιφάνιο, το μοναχό που έκανε γνωστή μέσα από τα βιβλία του στην Ελλάδα και τον κόσμο τη μοναστηριακή μαγειρική. Η σχέση σου με τον πατέρα Επιφάνιο πότε ξεκίνησε? Είχε ο μπαμπάς μου σχέσεις με το Άγιο Όρος. Από τότε που με θυμάμαι, θυμάμαι τον πατέρα Επιφάνιος. Θεωρώ ότι είμαστε ευλογημένοι όσοι το γνωρίσαμε, γιατί γέμισε τη ζωή μας με φως, με πραγματικό φως. Και μου άλλαξε πολύ τον τρόπο σκέψης. Θεωρώ ότι με έκανε πολύ καλύτερο άνθρωπο. Ο οποίος πέθανε πρόσφατα. 11 ένα. Δεκεμβρίου πέρυσι, από καρκίνο. Καλπάζουσα ουσιαστικά 3 μήνες. Ξέρω ότι ήσουν πολύ κοντά στον πατέρα Επιφάνιο και στο θάνατό του. Ναι. Στο σπίτι μου στην Θεσσαλονίκη επεβίωσα. Τις τελευταίες μέρες είχα πάρει φρουτόκρεμες παιδικές και τέτοια, γιατί δεν μπορούσε να φάει. Και έλεγα, βοήθα κι εσύ λίγο, ρε παιδί μου, φάει λίγο. Και γύρισα και μου είπε, άσε με να φύγω όρθιος, γιατί αυτό δεν μου αξίζει. Και πραγματικά έφυγε όρθιος. Σκέψω ότι 26 Οκτωβρίου μαγειρέψαμε για την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είχε όλα τα σωληνάκια κάτω από το ράσο και ήταν όρθιος εκεί. Και όταν του πας, μην το κάνουμε αυτό το μαγείρεμα, μου είπε όχι. Δεν θα ξέρει κανένας ότι είμαι τόσο σοβαρά άρρωστος. Τι σου μάθε αυτή η εμπειρία? Να σέβομαι το πώς θέλει να φύγει ο άλλος. Πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές όταν έχουμε έναν δικό μας άνθρωπο και φεύγει, προσπαθούμε να τον κρατήσουμε. Είναι πολύ εγωιστικό όμως αυτό. Πρέπει να σεβόμαστε τον τρόπο που θέλει να φύγει ο άλλος και τον τρόπο που θέλει να ζήσει, ό,τι και αν αυτός πρεσβεύει. Σου λείπει? Πολύ. Μου λείπει πάρα πολύ. Τώρα, ας πούμε, που αρρώστησε η μαμά μου, μου λείπει. Ο πρώτος άνθρωπος που θα έπαιρνε τηλέφωνο για την όρεση της μαμάς ήταν, θα ήταν... Μου λείπει. Okay. Γιατί τους διαλάβετε τους καλεσμένους που λέτε? Θες να μου πεις μία συμβουλή που σου έδωσε και την έχεις κρατήσει? Ναι. Μη σταματήσεις ποτέ να είσαι μαχήτρια για να δουν όλοι ποια είσαι. Άρα τώρα που θα δώσεις μάχη με τη μαμά, θα κερδίσετε. Ναι, να κερδίσω πρέπει. Η Νανά είναι έτοιμη να δώσει μια ακόμη μάχη με τη μαμά της που είναι άρρωστη. Της ευχόμαστε κάθε καλό και φεύγουμε συγκινημένοι για να συναντήσουμε μία σούπερ γιαγιά, όπως μας είπαν. Την κυρία Βαρβάρα που θέλει να μας μιλήσει για το δραστήριο καπί της πόλης και να μας φτιάξει πίτα. Συγγεφύρων, συγγεφύρων, Ελλάδα, με ποτάμε, συντρίχα στο γεφύρι και δάφνε. Άντε, μας έχει βάλει η μαμά σου τα γυαλιά, έτσι. Είναι ένα ζακετάκι, εμείς που πάρει τα παπλώματα. Είναι θερμό, είμαι. Κυρία Βαρβάρα, έλα. Αρχικά θέλω να μου πείτε κάτι. Mm. Γιατί τη βγάλετε χιονάτη? Έτσι λέγανε την πεθερά μου. Και το έτοιμο ήταν να βγάζουμε τη πεθερά το όνομα. Χιονάτη, εντάξει, σε πειράζανε χιονάτη στο δημοτικό, πες μου, με τους αυτανάνους, σε πειράζανε. Πάρα πολύ. Και ακόμα και τώρα. Έφαγες μπούλινγκ, δεν έφαγες? Πάρα πολύ. Και για το χρώμα. Για το χρώμα τι εννοείς? Επειδή ήμουν εδώ στο χωριό, η Βουνίση, εγώ δεν ξέρω γιατί βγήκα μαύρη. Το λέω στη μαμά. Έπινε πολύ καφέ. Στην εγκυμοσύνη φαίνεται. Με φώναζε και μαύρη. Λοιπόν, κυρία Βαρβάρα, πείτε μου, είστε πρόεδρος. Ναι, στο πρώτο καπί Σερβίων. Τι
Τι κάνετε σε αυτό το καπί? Τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Μαζευόμαστε κάθε Τετάρτη, έχουμε το χορευτικό μας. Μετά έχουμε συζητήσεις. Συζητάμε τι θα κάνουμε, πού θα πάμε, αν πάμε καμία εκδρομή. Αυτά. Ποια είναι η τελευταία εκδρομή που κάνατε? Πήγαμε στην Κρήτη. Είδατε το καράβι που πήρε φωτιά? Ναι. Εκεί είμαστε, μέσα. Σε αυτό ήταν. Είστε γενικά γουρλίδικο καπί. Ναι, γουρλίδικο καπί. Μας έβαλαν και τα σωσίβια, έτοιμοι για να διδείξουμε στη θάλασσα. Κοιτούσαμε κάτω και λέμε, είδαμε και τους βατραχάνθρωπους απάνω. Πάμε, λέει, τελειώσαμε. Εντάξει, μεγάλη λαχτάρα αυτό, βέβαια. Φοβηθήκατε. Βέβαια. Για να πας στο καπί, τι ηλικία πρέπει να έχεις? Και τα 55, άμα θέλεις, και 60, σε παίρνεις ένα. Πλησιάζω. Και περνάμε καλά, ρε παιδί μου, τι θα κάνεις και στο σπίτι? Όταν ήσασταν μικροί, εσείς κάνατε όνειρα? Έλεγα να πάρω έναν άντρα να μοιάζει τον μπαμπά μου. Τόσο καλός ο μπαμπάς. Ναι. Ήταν πολύ καλός. Πήρατε τελικά? Ναι. Πήρατε? Ναι. Παντρεύτηκα μετά, κι εγώ μικρή παντρεύτηκα. Πόσο? 16-17. Χωριανός είναι, σε ένα χωριό από εδώ δίπλα, στα Κρανίδια, δεν ξέρω το ξακουστά. Από έρωτα παντρευτήκατε? Ναι, με έκλεψε. Ναι, κλέφτηκα, μπήτησε και από το παράθυρο. Αλήθεια, λέτε, για πείτε, γιατί σας έκλεψα, δεν σας δίνανε ήδη και εσάς? Γιατί ήταν αυστηροί και δεν σας δίνανε? Δεν ήθελαν να με δώσουν σε... Σε αυτόν συγκεκριμένα. Θέλανε να σας κάνουν προξενιό σε άλλον? Ναι. Α, ήσασταν και επαναστάτρια της εποχής. Είπατε ότι θέλετε να διαλέξετε έναν άντρα που θα έχει τα χαρακτηριστικά του μπαμπά. Δηλαδή, τι σημαίνει καλός για σας, τι είναι το καλό? Να μην πίνει, να μην είναι γυναικάς, να μην είναι χαρτοπαίκτη, αυτά θέλαμε. Να μην πέφτει και ξύλο. Άμα γυρίσει μεθυσμένος, έχουν και το επικόλουθο. Έχει... Για να το λέτε αυτό, σημαίνει ότι βλέπατε άλλες οικογένειες που υπήρχε αυτή η βία ναι, στο σπίτι. Στο χωριό και στην Καστοριά που πήγα μικρή, είδα τέτοια πράγματα πολλά. Πολύ βία. Πολύ ξύλο. Στις γυναίκες. Και δεν έλεγαν τίποτα. Και δεν μας έκοβε να πάμε και πουθενά. Λοιπόν, εγώ σας κάνω μία πίτα σπανακοτηρόπιτα. Βρυχτή. Τι είναι το βρυχτή? Να σε πω εγώ τι είναι το βρυχτή. Δεν βάζουμε τα φύλλα και μετά βάζουμε το φαγητό στη μέση και από πάνω τα άλλα τα φύλλα. Κάθε φύλλο τη βρέχουμε. Με το φαγητό. Θέλεις με σπράσο, θέλεις με σπανάκι, θέλεις με τυρί, με ό,τι πίτα θέλεις. Α, δεν την βρέχουμε με νερό, την βρέχουμε με το υλικό που θα βάλουμε μέσα δηλαδή. Κάτι φύλλο και τη βρέχουμε. Αυτή θα κάνουμε σήμερα. Τέλεια. Είστε πολύ χαμογελαστοί και πολύ, πολύ δραστήρια. Φαίνεται όντως ότι είστε. Το πράγμα που κάνεις πρέπει να το αγαπάς. Εμένα μου αρέσει η μαγειρική. Δώσε μου τέτοια πράγματα, αλεύρια, ό,τι θες. Και άφησέ με και πέρα και ζάχαρη, να έχω πολύ πράγματα. Να ξεκάνω ό,τι θέλεις. Γιονάτη, για λέγε, εσύ, σαν τα χρόνια σου εδώ πώς πέρασαν? Ωραία πέρασα, ωραία χρόνια. Κι εγώ έχω από μικρή παντρεύτηκα. Όχι, παντρεύτηκα, είχα σχέση κι εγώ από 14-15 χρονών, γνώρισα τον άντρα μου. Τον άντρα που είχε σχέση στα 13-14, παντρεύτηκες? Όχι, είχαμε σχέση, μετά παντρεύτηκα στο 26. Ναι, τον ίδιο. Τον ίδιο, ναι, εννοείται. Είσαι δηλαδή με αυτόν τον άντρα ακόμα? Ναι, ακόμα μαζί είμαστε. Κάναμε την Ελισάβη την κόρη μας. Ο Χάρης, ο άντρας μου, είναι δάσκαλος. Εγώ δουλεύω σε ένα ψυχογερατρικό κέντρο. Εδώ και 14 χρόνια, πάω για 15. Είμαι ευτυχισμένη που δουλεύω εκεί. Είναι δε ζόρικο όμως, Είναι λίγο δύσκολο να έχει να κάνει με θέματα ψυχολογίας και πρέπει να είσαι δυνατός και να έχεις υπομονή φυσικά. Mm-hmm. Εγώ έκανα πολύ καιρό να συνηθίσω, όπως και τα υπόλοιπα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Πρέπει να είσαι ευαίσθητος και να τους αγαπάς. Εσύ είσαι μια βαριά περιστατικά? Όχι, ευτυχώς. Άρα έχεις επικοινωνία? Ναι, απόλυτη. Είναι ευαίσθητοι άνθρωποι, αγαπητοί. Σε μαθαίνει κάτι αυτή η δουλειά που κάνεις? Έχω μάθει να αγαπάω πιο πολύ τους ανθρώπους.
και να λέμε ότι η ζωή είναι τόσο όμορφη και το κάθε λεπτό να το ζούμε. Το κάθε λεπτό. Και να μην αφήνουμε τα προβλήματα να μας βάζουν από κάτω. Το λέω καμιά φορά και συγκινούμε. Και πρέπει να αγωνιζόμαστε. Αυτό. Κάθε άνθρωπος δεν πρέπει να το βάζει κάτω. Το πήρησα τη μαμά, αλλά... Και η μαμά μου, ναι. Μαμά μου πολύ... Συγκινούμε τώρα που το λέω. Αλλά... Έχει δώσει πολλά πράγματα. Και δίνει ακόμα. Τι είναι αυτό δηλαδή που σε κάνει να συγκινήσει? Όταν περνάς μερικές καταστάσεις στη ζωή σου... Αυτά. Ο βράχος είναι ο βράχος, εδώ. Ο βράχος, ναι, ναι, ο βράχος. Για όλα. Που χαμογελάει ενώ έχει περάσει δύσκολα. Πάντα, ναι, πάντα, ναι. Πάντα, πάντα. Ποιος μας τα έπαιρνε, μας είπε, σε κλέψανε, σε κάνανε, σε ράναμε. Ζωή 50 χρόνια είναι, θα έχει και καλά, θα έχει και άσχημα. Δεν μπορεί να είναι όλα ρόδινα. Mm-hmm. Δεν είναι. Σωστά. Και πρόσκεισε και τη μαμά της, 8 χρόνια ήταν με Αλτσχάιμερ. Και τον παπά της μετά και... Ναι, δύσκολη αρρώστια αυτή, ε. Να τη λες, τη γιαγιά, είμαι αυτή που με μεγάλωσες, που με έκανες 20 χρονών, που με έκανες 10 χρονών, που με έκανες... Και δεν σε ξέρω. Φοβερό πράγμα. Πέρασε. Πέρασε. Ναι. Καλά, για μια πίτα έρθαμε σε εδώ πέρα. Ολόκληρη σύριελ κάναμε. Στα ιόδινα από πίσω πάνω χωριανή. Έχω φυτέψει λεμονιά, έχω φυτέψει λεμονιά και πάω να την ποτίσω αλλά τσάτιανή. Και πάω να την ποτίσω πάνω χωριανή. Και πάω να την ποτίσω αλλά τσάτιανή. Και πάω να την ποτίσω πάνω χωριανή. Σήμερα στο χωριό, όλα ήσυχα. Ήσυχα είναι. Δεν έχει γίνει κάτι. Δεν βγήκαμε έξω να μάθουμε τα νέα. Δεν έχουμε γίνει θέμα συζήτησης εμείς που ήρθαμε εδώ για να στατώσαμε το χωριό. Όχι. Όχι, δεν το διαδώσαμε ιδιαίτερα. Θα έπρεπε. Όχι, καθόλου. Ίσα-ίσα. Θα το διαδώσουμε τώρα για να το δούμε στην εκπομπή. Εντάξει, είναι ψυχοθεραπεία αυτό να το κάνεις έτσι και να. Είναι κουραστικό. Καλό είναι. Όλα του κρόκου δύσκολα λένε εδώ στον κρόκο Κοζάνης που καλλιεργεί το ελληνικός χρυσός. Ωστόσο, παρά τον κόπο, εκείνη την περίοδο και η χαρά είναι πολύ μεγάλη. Το πιο ακριβό μπαχαρικό του κόσμου συλλέγεται από τα απέραντα μοβ χωράφια γύρω στα τέλη Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη. Οι περισσότερες οικογένειες σταματούν κάθε άλλη δραστηριότητα και μαζεύουν όλοι μαζί από τα χαράματα το πανέμορφο αυτό λουλούδι με τους θαυματουργούς κόκκινους τίμονες. Φωτεινή, τώρα αυτά εδώ που βλέπουμε εδώ πάνω, από πόσα λουλούδια είναι? Θα σας πω μόνο ότι για να μαζέψουμε ένα κιλό ξερό κρόκο χρειάζονται 150.000 λουλούδια. Θα σας πω και πόσο περίπου μπορεί να είναι αυτό. 200 γραμμάρια. Κάντε το λογαριασμό. 300, αυτό που βλέπετε στο τραπέζι μας. Και ένα κιλό κρόκος πόσο πουλιέται στην αγορά? Κάποιες φορές μπορεί να κλείσει στα 1.100, στα 1.200. Η τιμή του είναι εκεί, κοντά στο χιλιάρικο. Ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις. Απίστευτο, ε. Θέλει πολύ κόπο και θέλει και πολύ τεράστια διαδικασία όλο αυτό, ε. Και πολύ κόπο και όχι μόνο στη συγκομιδή. Θέλει περιποίηση το χωράφι όλη τη χρονιά. Mm-hmm. Για να μπορέσεις να αποδώσεις, mm-hmm. να έχεις καλό χωράφι, να μαζέψεις πολλά λουλούδια. Γι' αυτό είναι αυξημένη η τιμή του κρόκου, ε. Και γι' αυτό και γιατί είναι μοναδικό προϊόν. Δηλαδή, ροδάκινα, μήλα, όλες οι καλλιέργειες μπορείς να τα βρεις παντού. Κρόκο θα βρεις μόνο στον κρόκο Κοζάνης που είναι
και καλή ποιότητα και προσπαθούμε και εμείς να κρατάμε καλή την ποιότητα. Στα γιώδημα από πίσω άλλα τσάτιανοι, στα γιώδημα από πίσω πάνω χωριανοι, στα γιώδημα από πίσω άλλα τσάτιανοι, στα γιώδημα από πίσω πάνω χωριανοι. Εσείς, κυρία Στέλλα? Ναι, σας ακούω. Ωραίο όνομα. Το Στέλλα. Καλό, καλό. Στη γιαγιά μου. Μοιραίο όνομα. Ναι. Για μια Στέλλα γίνονται όλα σε αυτή τη ζωή. Αυτή η δουλειά είναι κοπιαστική. Είναι. Αλλά και ποια δουλειά δεν έχει κόπο. Θέλει υπομονή. Σε όλα τα πράγματα θέλει υπομονή. Εγώ τώρα άλλο θέλω να μου πείτε. Τι λέτε τόσες γυναίκες μαζεμένες πάνω από αυτό το τραπέζι, τόσες ώρες? Η παρέα πολλά θα πει. Κυρία Μαρία, θέλετε να μου πείτε λιγάκι τη ζωή σας, που γεννηθήκατε, εδώ πώς φτάσατε? Ναι, στον Κρόκο γεννήθηκα. Το 1939. Πόσο χρονών λες τώρα, 39, μετρήστε ανάποδα, πόσο είναι? 83 είστε. Φτού, δεν σας φαίνεται καθόλου. Τα αγαπώ αυτά τα λόγια. Έχουμε πολλά χρόνια. Τον Κρόκο έζησαμε. Σε τι οικογένεια μεγαλώσατε? Η δουλειά του μπαμπά και της μαμάς ήταν αυτή? Τρία αγόρια και εγώ. Η μάνα με έχει χάσει άλλα τρία κορίτσια. Δεν ήταν και γιατροί εκείνα τα χρόνια. Στη Γέννα. Αυτό τίποτα. Έφυγαν. Στη Γέννα πάνω? Όχι, όχι. Μία αδερφή μου ήταν μεγαλύτερη 10 χρόνια από μένα όταν πέθανε και εγώ είχα 7. Εκείνο μυστήχησε. Μας άφηκε η μάνα μου. Μια φυλαξία έχει βγάλει, δεν ήταν γιατροί, δεν την κλείτουσαν. Εσείς πόσο χρόνο ήσασταν τότε? 7. Και η αδελφή σας 10, μου είπατε? 10, ναι. Και κάνατε πολύ παρέα με εκείνη την αδελφή, ε? Yes. Σας τύχησε πολύ με την αδελφή σας, ε? Με ρωτάς ένα πρωί στην κουβέντα μας απάνω, τι είναι άραγη ζωή. Περιτώ να σας πω ότι έρχονται τα παιδιά μου από Θεσσαλονίκη, από Φλόρινα και βοηθάν. Και αυτά εδώ παίρνουν τις άδειές τους και βοηθάν. Άρα ενώνονται οι οικογένειες. Είναι δύσκολο, είναι αγχωτικό, αλλά εγώ πάντα λέω ότι είναι και ένα μικρό πανηγύρι. Εμένα μ' αρέσει. Δηλαδή το βράδυ που γυρίζουμε από το χωράφι, σε αυτόν εδώ το χώρο, έρχονται οι συγγενείς, οι φίλες μου, βοηθάμε, ψήνουμε κάστανα, πίνουμε τον καφέ μας, πίνουμε το τσάι μας. Είναι ωραία η διαδικασία. Σε βλέπω εκεί που μου είπες ότι είσαι 5 χρονών κοριτσάκι. Ναι, με τη μαμά μου και την αδερφή μου. Μας παίρνανε και με τα πόδια ή με τα ζώα και ήταν και ακόμα πιο κουραστικό. Και μας έπαιρνε και για παρέα, αλλά και για βοήθεια, γιατί θυμάμαι ο μπαμπάς μου ήταν στη Γερμανία τότε και του στείλαμε τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Και λίγο με κορόιδευαν, λέει, μικρό κορίτσι, ψέματα, δεν θα γέμισε την ποδιά. Και εγώ έλεγα, όχι, εγώ τη γέμισα την ποδιά. Και ήταν έτσι, μάζευα στα αλήθεια. Η μαμά μου έφυγε πριν 4 χρόνια, καθόντας αυτή τη θέση πάντα, όταν ερχόταν και με βοηθούσε. Γύριζα από το χωράφι και το τελευταίο που θυμάμαι έμπινα από αυτή την πόρτα, σταματούσε αυτό που έκανε, με κοιτούσε μέσα στα μάτια, και ενώ με έβλεπε και έλεγε, γύρισες κορίτσι μου. Νόμιζα ότι κοιτάει με στην ψυχή μου για να μου βγάλει την κούραση. Ναι. Την είχα βοηθό πάντα. Για άλλους δόξα, για άλλους πλούτη, μα για μένα είσαι εσύ. Με βοηθούσε φάνταστα. Γι' αυτό και γέμισε εδώ τον τόπο με φωτογραφίες, γιατί την έχω πάντα μαζί μου. Sorry, συγγνώμη. Το όνομά τη? Βασιλική. Η μαμά μου ήταν, το είχε λίγο με τις κάμερες, ήταν στο σύλλογο, πάντα βοηθούσε, πάντα πήγαινε. Την έχω πολλές βιντεοσκοπημένες εκπομπές, την βλέπω, δόξα τω Θεώ. Τώρα αν ήταν εδώ θα ήταν η καλύτερη της. Να είναι καλά εκεί που βρίσκονται. Μου είπες κάτι για Γερμανία πριν, είχε πάει μετανάστες ο μπαμπάς εκεί? Ναι, όταν εγώ ήμουν μωρό, δεν το θυμάμαι. Και γύρισε όταν πια ήμουνα δημοτικό, δηλαδή 10-12 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ήταν Γερμανία. Άρα η Βασιλική Βράχος. Βράχος, η Βασιλική η μαμά και η Βασιλική η γιαγιά Βράχος.
χείρα από τα 22 της, ο παππούς μου σκοτώθηκε στον πόλεμο, ο μπαμπάς μου δεν τον γνώρισε. Και η μαμά, όπως είπες, βράχος. Ο μπαμπάς έστελνε 5 από τη Γερμανία, η μαμά έβαζε 7 στην τράπεζα. Έτσι ήταν οι περισσότερες γυναίκες τότε. Όταν ανάβουν τα καζάνια εδώ στην περιοχή, είναι αφορμή γιατί? Για εξόρμηση των ανδρών. Από τις πόλεις στα χωριά. Έτσι το βλέπω εγώ. Είδα και γυναίκες έξω όμως. Έρχονται κάπου και γυναίκες. Την ίδια περίπου εποχή τα ρακοκάζανα παίρνουν φωτιά και η μεθυστική μυρωδιά του φρέσκου τσίπουρου απλώνεται στον αέρα. Οι λάτρες του παραδοσιακού ποτού σπέβδουν μαγεμένοι να παρακολουθήσουν την ιεροτελεστία της απόσταξης. Και όσο το τσίπουρο βράζει, οι παρέες πίνουν και γλεντούν με την ψυχή τους. Καθόμαστε 2-3 μέρες, παρόλο το ότι ξημεροβραδιάζουμε εδώ στα Τσίπουρα, παρόλα αυτά αντέχουμε. Εφόσον περνάμε καλά, το αντέχουμε. Πού βράζει, ακούω το Τσίπουρο και βράζει. Μόνο η ρόγα, δεν υπάρχει τσαντί καθόλου για τους λόγους το οποίο η ξυλοκαλή που υπάρχει μέσα πειράζει στα μάτια. Είσαι έτοιμος. Έτοιμος που πάρε. Το χωριό λέγεται Ήμερα. Τα Ήμερα προήρθαν η ονομασία από τον Πόντο. Το χωριό Ήμερα υπάρχει και στον Πόντο. Τι Ελλάδα είναι εδώ πάνω, Μπάμπη μου? Εγώ πιστεύω πονάμε πάρα πολύ. Εμείς οι Πόντοι, ειδικά οι Μικρασιάτες που έχουν έρθει από τον Πόντο και από τα παράλια της Μικράς Ασίας, πονάνε περισσότερο, εγώ πιστεύω. Εγώ μεγάλωσα με μια γιαγιά η οποία ήταν, όταν πέθανε ήταν 108 χρόνια, δηλαδή ήταν κοντά στα 80. Και κοιμόμουν με τη γιαγιά. Δεν είχαμε τις ανέσεις που υπάρχουν πούμε, τώρα τα παιδιά, ειδικά τη δεκαετία του 60 που ήμουνα στο χωριό. Μετέπειτα πήγαμε η Γερμανία, μεγαλουργήσαν λίγο οι γονείς εκεί πέρα, ξανοιχτήκαν κάτι παραπάνω, κάπως καλύτερα ας πούμε εξελιχθήκαν, οπότε κοιτάξαμε να φύγουμε, αλλά το χωριό δεν το έχουμε κόψει ποτέ. Σε είδα προηγουμένως ότι χόρευες με πολύ έτσι μεγάλο στένος, με πολύ μεγάλο πάθος. Ο χορός πλέον έχει μπει στη ζωή μου. Δηλαδή χορεύω από το 1977 και έχω να δώσω πάρα πολλά στο ποντιακό ελληνισμό και στην παράδοση. Τι αισθάνεσαι ή σκέφτεσαι όταν χορεύεις? Καταρχήν χορεύω για τον εαυτό μου. Κάθε χορευτής πρέπει να χορεύει πρώτα για τον εαυτό του και μετά για τον κόσμο. Εκστασιάζεσαι, τι να σου πω.
μεγάλη υπόθεση. Ειδικά στο παραδοσιακό το κομμάτι είναι ό,τι καλύτερο. Θα το κάνουμε το γλέντι, τι λες? Τώρα μόλις τελειώσουμε την κουβέντα θα κάνουμε και το γλέντι μας. Τελειώνουμε τις κουβέντες, στάνει. Θα πάμε κατευθείαν ένα γλέντι. Θα χορέψουμε ένα τρομαχτό ή μία σέρα, μα θέλει ο φίλος μου χορεοδάσκαλος ο Σπύρος Αφεντουλίδης. Να πάμε στο νεότερο της παρέας. Τραγουδά εδώ και ένα χρόνο. Κάνω μαθήματα φωνητικής, όπως και ποντιακή λύρα. Εγώ είμαι τώρα στα 15 χρονών, πάω πρώτη ηλικίου εδώ στο λύκειο του Σερβιών. Εμένα δεν με πολύ ενδιαφέρουν η μόδα γενικά και έχω αποφασίσει να ασχοληθώ περισσότερο με την παράδοση. Πρέπει από γενιά σε γενιά οι παραδόσεις να περνάνε, οπότε κάποιος πρέπει να τις δείχνει και στις καινούργιες γενιές. Οπότε και εγώ έχω πάρει ουσιαστικά αυτή την απόφαση να δείξω και στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου αυτή την παράδοση. Κύριε Δημήτρη Γειτονόπουλο, εσείς δίπλα βλέπω, έχετε τελειοτριβείο, πετάγεστε και στα καζάνια εδώ πέρα, ε? Συνήθως τα συνδυάζουμε πάντα. Το τσίπουρο τσίπουρο και η ελαιοπαραγωγή, ελαιοπαραγωγή. Πείτε μου λίγο κι εσείς για την ιστορία της οικογένειάς σας, πώς έφτασε εδώ. Με την ανταλλαγή που έγινε το 1922, ήρθαν οι παππούδες μας, ήρθαν ο πατέρας μου τότε ήταν 9 ετών, δημιούργησε μια οικογένεια με 9 παιδιά, 8 αγόρια και ένα κορίτσι. Μεγαλώσαμε όλοι, σκορπιστήκαμε, πολλοί έφυγαν έξω, Γερμανία, όπως έφυγα κι εγώ, για σπουδές βέβαια, τελείωσα. Οι κόρες μου έχουν παραμείνει στη Γερμανία, εγώ πήγαινα έρχομαι. Είμαστε όπως τα αποδημητικά τα πουλιά. Πώς ήταν τα παιδικά χρόνια με τόσα παιδιά γύρω-γύρω, τριγύρω? Να σας πω, ήμασταν, μπορεί να περάσαμε μια μεγάλη φτώχεια, αλλά ήμασταν τρισευτυχισμένοι. Γιατί το συγκρίνω και με τα σημερινά δεδομένα, βλέπετε, δημιουργούν οικογένειες με ένα παιδί, με δύο παιδιά. Εμείς είχαμε κάνει, ήμασταν μια ομάδα ολόκληρη και νέα παιδιά, καταλαβαίνετε τι γινόταν και στο σπίτι και έξω. Οι Έλληνες, οι ομογενείς είναι 40 φορές πιο Έλληνες. Αυτό τι σημαίνει? Εμείς πονάμε πολύ περισσότερο την Ελλάδα από αυτούς που ζουν στην Ελλάδα. Γιατί μιλάνε τα ποντιακά τραγούδια? Για την πατρίδα πάνω απ' όλα, για τον έρωτα, για την οικογένεια, για τη μάνα, για τον πατέρα. Υπάρχουν τραγούδια. Ειδικά το τραγούδι της μάνας είναι, θα μας το τραγουδήσει ο Παναγιώτης, θα μας ανέβει τρίχα. Η μάνα είναι το α και το ω. Χωρίς τη μάνα δεν θα υπήρχε. Έτσι. Παναγιώτη, εσένα σε βλέπω το πιο φανατικό εδώ πέρα νομίζω, ε? Φανατικός προς τι? Ως προς το πάθος σου για την ποντιακή λύρα, για τη μουσική, για τα τραγούδια. Είμαι έρωτας. Η αλήθεια είναι αυτή, την έρωτας.
Και χωρίς την έρωτα δεν ζεις. Που σημαίνει ότι και εμείς χωρίς τη λίρα δεν ζούμε. Πρέπει να πούμε, να παίζουμε, να μαθαίνουμε, να διδάσκουμε. Δεν εξηγούνται με λόγια αυτά που μπορώ να σου πω. Αυτά μπορώ να σε περιγράψω παίζοντας, τραγουδώντας. Πες μου ένα στίχο, ας πούμε, που σε αντιπροσωπεύει τώρα. Θα δανειστώ το Δημήτρη το τραγούδι που πήγε τη μάνα. Ζωή είναι δε κενό Θεών, κάρδιαν ασοκαρδόπον, πομάτ κορμίν ασοκορμίμ και ψόπον ασοψόπον. Αυτό είναι η έννοια της μάνας. Ζωή σου έδωσε ο Θεός. Καρδιά από την καρδιά μου. Κομμάτι κορμί από το κορμί μου και ψυχή από την ψυχή μου. Αυτό είναι μάνα. Τι άλλο είναι ξεχωριστό για εσάς στους ποντίους? Να ξεκινήσω καταρχάς από την πατρίδα, που είναι ξεχωριστό. Εμένα ακόμα στα 39 μου χρόνια δεν με αξίζει ο Θεός να ταξιδέψω στον Πόντο. Θέλεις να ταξιδέψεις στον Πόντο, ε? Πάρα πολύ. Έχω πάει μόνο με την ψυχή μου, δεν έχω πάει σωματικά και θέλω να πάω κάποια στιγμή. Και πώς πιστεύεις ότι θα είσαι μόλις πας εκεί και πατήσεις, ας πούμε, στην πατρίδα? Νομίζω ότι θα ταιριάζω ολόκληρος. Και αν, ας πούμε, τώρα ήσουν στην Παναγία σου Μελά, τι ευχή θα έκανες, για τι πράγμα θα προσκυνούσες? Να ξαναλειτουργήσει. Σεβόμαστε. Γι' αυτό προκύπτει η αγάπη και αυτά τα τραγούδια. Πιστεύεις στην αγάπη? Βεβαίως. Και τη ζω κιόλας. Και πώς κρατάς το γάμο? Με την καθημερινότητα. Για άλλους η καθημερινότητα είναι φθορά. Για μένα είναι υγεία. Η καθημερινότητα. Θα σου πω ότι με την σύζυγό μου είμαστε μαζί από τα 13 η γυναίκα μου, 15 εγώ. Τώρα μην πεις πώς και τι τώρα. Όχι, εντάξει, παιδικός, δηλαδή φλερτ, ξεκίνησε παιδικό και συνέχισε και εξελίχθηκε σε αγάπη, ναι. Έτσι ακριβώς. Και στις δύσκολες, πώς το αντιμετωπίζεις? Με ηρεμία και συζήτηση. Όταν υπάρχει ηρεμία και συζήτηση, λύνουν τα πάντα. Πιστεύεις αυτό που λένε, ξέρω εγώ, ασυμφωνία χαρακτήρων μετά από 5-6-7 χρόνια? Δηλαδή αποφάσεις, σκέφτεσαι ξαφνικά ότι. Μετά από 5-6 χρόνια για να δεις ασυμφωνία χαρακτήρων, πάει να πει ότι 5-6 χρόνια είσαι ψεύτικος. Δεν ήσουν αληθινός. Άρα πιστεύεις ότι απλά τα παρωτάμε εύκολα? Εγώ τουλάχιστον δεν έχω μάθει να τα παρωτάω. Το ίδιο και η σύζυγός μου, από ό,τι φαίνεται. Και κάπως έτσι έκλεισε το ταξίδι μας στην Κοζάνη. Με ανθρώπους που δεν τα παρατάνε, που έχουν ταπεινότητα. Δουλεύουν σκληρά, προκόβουν και κουβαλούν μέσα τους με περηφάνεια την ψυχή και τον πόνο των προγόνων τους που ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους.
Έναν πόνο που βρίσκει τη λύτρωση μέσα από το τραγούδι και το χορό. Και τότε γεννιέται πάλι η ελπίδα και γίνεται φως για μια ζωή αλλιώς.